Γεια σας Αρχόντι, παραθύρια και πάμε. Ξεσματάρα σήμερα, εννοείται. Σήμερα ξεσματάρα, ας ξεκινήσω από τη μηχανούλα. Why not? Πράσινη κουλτούρα, θα παίξω μπαλίτσα με Green Cult Version 2, την καινούργια έκδοση που είναι πιο ήπια. Λαμίτσα, θα βάλω μία 7 η ώρα πράσινη, την έχω εδώ. Πρώτη χρήση, πάντα. 7 η ώρα πράσινη, κάτσα τη ρίξω και μέσα, επί τόπου. Στην πράσινη κουλτούρα. Ας τη ρίξω και μια φελωσιά, πριν τη ρίξω μέσα. Έλα ρε. Περίπου. Έτοιμη. 7 η ώρα πράσινη, έτοιμη. Σαπουνάκι σήμερα. Σαπουνάκι. Έχω ένα σαπουνάκι φιλανδέζικο. Nordic, πώς το λέει, Nordic Shaving Company, Φιλανδία, φοβερό πράγμα, Made in Finland. Ένα σαπουνάκι για το συγκεκριμένο το Nordic Shaving Company, είναι ακριβό σαπουνάκι, δεν είναι φτηνό. Στο site του, ο Nordic, το έχει γύρω στο 25 ευρώ μου φαίνεται, 24,99, κάτι τέτοιο, 25 γιούρια. Όμως εγώ το τσίμπησα εδώ στο Αγγλιστάν από το Saving Time, που το είχε βάλει μια πάρα πολύ καλή προσφορά, στα 13 λιράκια, δηλαδή περίπου 15 ευρώ. Και επειδή το είδα έτσι σε αυτή την προσφορά, είπα να το τσιμπήσω, να το δοκιμάσω. Εντάξει, 13 λίρο. Είναι πιο normal η τιμή, να το πω έτσι, εννοείται από το 25άρικο, και μάλιστα δεν ξέρω πως και έτσι τόσο καλή προσφορά στο συγκεκριμένο σαπούνι. Μου φαίνεται το Saving Time το είχε 19 λίρες εδώ πέρα στο που το πουλάγε, τώρα 19 λίρες είναι γύρω στα 21-22 ευρώ κάπου εκεί, και λίγο πιο φτηνά από το site που το πουλάει, από τον ίδιο δηλαδή που το πουλάει, τέλος πάντων. Οπότε 13 λιράκι, λέω άντε ας το δοκιμάσω, να δω τι, πως και έτσι τόσο ακριβό, τι παίζει με αυτό το σαπούνι. Είναι μέσα έτσι κροπέξ κάπως, το πιέζω δηλαδή εδώ ψυχολογικά αρκετά, οπότε θα το βγάλω, το βάλω σε μπολάκι, δεν είναι δηλαδή σκληρό σαπούνι. Βέβαια στον αντίποδα είναι 140 γραμμάρια, μπορώ να πω. Δεν είναι και τσιγκούνικο τελείως, που τα κάνουν τα συνήθως τα αμερικάνικα που είναι 100 γραμμάρια, 110 εκεί πέρα, είναι 140. Αλλά και πάλι και στα 140-25 γιούρια είναι αρκετούτσικα. Όπως γράφει και εδώ, 100% natural. Συστατικός, τα συστατικά του που είναι. Να τα συστατικά του είναι εδώ. Όποιος θέλει να κάνει παύση να τα διαβάσει. Αυτά είναι τα συστατικά του. Γράφει και κάτι άλλο εδώ φιλανδέζικα. Δεν καταλαβαίνω γρή. Σημαίακι εδώ. Κλειδί με το σημαίακι της Φιλανδίας. Γράφει και κάτι φιλανδέζικες. Εδώ φιλανδέζικα μυθιστορήματα. Το συγκεκριμένο άρωμα είναι το sandalwood, σανταλόξυλο. Αρωματικός, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα, όχι τρελά έντονο, είναι απαλό το άρωμα του, δηλαδή σε σχέση, σε εντονότητα από το 1 μέχρι το 10, αν μπορώ να πω ότι είναι γύρω στο 3 εκεί, 3-4, με το ζόρι 4, 3-3,5, έτσι είναι απαλό αρωματάκι, όμως είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι το σανδαλόξυλο, είναι ένα γλυκό σανδαλόξυλο θα έλεγα, δεν είναι το σανδαλόξυλο
το γνωστό της Τόμπς ή κανένα βαρύ σανδαλόξυλο σαν το προράσο ή... Έχει έτσι ένα πολύ ωραίο, έτσι ουντένιο κάπως. Μια ουντένια γλυκάδα. Σαν ούντι είναι το σανδαλόξυλο αυτό, το συγκεκριμένο άρωμα. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο άρωμα, πολύ ωραίο έτσι, ελαφρύ, γλυκό, όχι πολλά πολλά, ούτε, αλλά ευχάριστο, πάρα πολύ ευχάριστο. Δηλαδή αρωματικός μου αρέσει πάρα πολύ θα έλεγα. Δεν ξέρω τι λέει σαν σαπούνι, αλλά σαν άρωμα παρόλο που είναι έτσι απαλό, έχει πολύ ωραίο αρωματάκι. Ναι, αυτά και με το άρωμά του, οπότε, ναι, Nordic Shaving Soap, για να δούμε, και οι Φιλανδοί. Τι κάνουν. Λοιπόν, πρεσεβάκι επειδή είναι έτσι γλυκό σανδαλοξυλάκι θα κάνω L'Oreal και δρόξυλο, μουσόλαδο. Πινελάκι. Εδώ σήμερα έχω rant πάλι με το φινιξάκια. Λοιπόν, πινελάκι σήμερα. Πού είναι το κοιτίον. Πινελάκι είναι αυτό, Phoenix, Doppler. Φινικάς. Doppler είναι αυτό εδώ το πινελάκι. Τι είναι 26 μου φαίνεται είναι αυτό. Ούτε θυμάμαι. Μου φαίνεται 26 πρέπει να είναι. Αν θυμάμαι καλά. Σαν πως γράφει και εδώ απ' έξω. Μπούρου. Τέλος πάντων μου φαίνεται 26 πρέπει να είναι. Ναι το γράφει εδώ. 26 mm. Όμως, πρόβλημα πάλι με το φινιξάκια. Αυτός ο φινιξάκιας. Λοιπόν, θα σας αφήσω να το βρείτε μόνοι σας το πρόβλημα γιατί κάνει μπαμ, δεν χρειάζεται να το έτσι μόνο λίγο να το κάνω γύρω γύρω. Κάνει μπαμ το πρόβλημά του. Όπως βλέπετε εδώ. Λοιπόν, αυτό το πινελάκι, το Doppler. Μου ήρθε και ο φιόγκος είναι σαν τον πύργο της πίζας, όπως βλέπετε εδώ. Γέρνει προς τη μια μεριά, τον έχουν κολλήσει στραβά. Έχω απογοητευτεί με το φινιξάκια. Και θα σου πω γιατί. Εντάξει, τι θα μου πεις, εντάξει, έτυχε αστοχία υλικού ή δεν ξέρω και εγώ τι. Και έκατσε, επειδή μου ένα και πώς το λένε, σου κάτσε ένα στραβό. Εντάξει, οκ, okay, συμφωνώ. Μπορεί να κάτσει, μου έχει κάτσει και σε άλλη εταιρεία. Κάτι στραβό. Αλλά το θέμα είναι το εξής με το φινιξάκι. Αυτό το πινελάκι γέρνει αρκετά προς τη μια μεριά. Το έχουν κολλήσει, το παραέχουν κολλήσει στραβά. Θα βάλω και καμιά φωτογραφία να δείτε που φαίνεται καρφί. Εντάξει, φαίνεται και με το μάτι δηλαδή. Και τώρα εδώ που το κρατάω, από εδώ γέρνει ο φιόγκος προς τα εδώ. Αν το γυρίσω τώρα από εκεί, έτσι εκεί, τσαπ. Όπως βλέπετε τώρα, γέρνει από εκεί ο φιόγκος. Δηλαδή παρά είναι. Και μετά απόρρισα, λέω, λέω για κάτσα να τσεκάρω λέω, πλάκα τα άλλα πινέλα που έχω. Έχω άλλα δύο του Φινικά, έχω το Aerolite και το Solar Flare. Το Solar Flare είναι μια χαρά, ok, δεν έχει κανένα θέμα. Το Aerolite όμως, μετά που το πρόσεξα πιο έτσι ενδελεχή, έχει και αυτό θέμα. Με τη γέρνει και αυτό ο φιόγκος του, δεν είναι ευθεία. Θα βάλω και σε αυτό, δεν ξέρω αν το ξεχωρίζετε. Γέρνει προς τα εδώ τώρα. Αλλά θα βάλω και σε αυτό. Όχι βέβαια, αυτό δεν γέρνει σε τόσο βαθμό όσο γέρνει αυτό εδώ. Αλλά έχει τη... Το έχουν κολλήσει τελικά στραβά και αυτό το πινέλο. Αυτό είναι, δεν είναι ενοχλητικό. Τώρα που το πρόσεξα είναι ενοχλητικό. Πριν δεν το είχα προσέξει, να σας πω την αλήθεια. Αλλά τώρα μόλις μου ήρθε αυτό και είδα τη στραβωμάρα, λέω λες να έχουν και τα άλλα. Λέω δεν τα είχα δει. Και τώρα που το είδα αρχίζει και με ενοχλεί γιατί το είδα. Το πρόσεξα. Αλλά τώρα φαίνεται και αυτό. Δηλαδή μου κάνει και αυτό μπαμ. Καλά αυτό είναι καρφί ότι γέρνει. Το πρόβλημά μου είναι το εξής με το φινιξάκι όμως τώρα εδώ. Λόγω αυτού του γεγονότος. Μου την έχει ψιλοβαρέσει γιατί. Γιατί έχω αυτά τα βασικά αξεσουάρ του Φινικά, πινέλα, μηχανές κλπ. Έχω πάρει 4 κομμάτια, 4 τεμάχια. Την Ascension, τη μηχανή, το Solar Flare, το Aerolite και το Doppler τώρα. Τι γίνεται. Τρία στα τέσσερα έχουν ελάττωμα. Αυτό μου τη βαράει τώρα. Εκτός αυτό θα σας πω και τι μου τη βαράει τώρα σε αυτό το 3 προς 4. Εντάξει το Solar Flare είναι ok.
Η Ascension, όπως είχα κάνει και το βίντεο τότε, έχει, είναι μπιμπικιασμένη από κάτω, μέσα, έξω κλπ. Τα θέματα της, όποιος θέλει να πάει να δει το βίντεο, να τρέξει σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, τώρα, έχοντας αυτά τα ελαττώματα, τα 3 στα 4, εμένα μου λέει ότι έχει 75% αστοχία στην ουσία. Να ήταν ένα, όπως είπα και πριν, θα έλεγε εντάξει, πάει στο καλό. Να είναι 3 στις 4 αγορές, 3 να είναι ελαττωματικές. Η δικιά μου η λογική λέει ότι, πρώτον, δεν έχει αυτός που τα φτιάχνει, δεν ξέρω αν τα φτιάχνει ο ίδιος ή αν τα δίνει σε Κινέζους, τέλος πάντων, όποιος τα φτιάχνει, τέλος πάντων, δεν έχει καλή ποιότητα, control στην ποιότητά του, δεν τα ελέγχουν, δεν ξέρω πώς τα φτιάχνουν και αυτά, γιατί φαίνεται ότι τα κολλάνε στραβά και έχουν θέματα γενικά με τα, έχει θέματα με τα αξεσουάρ του. Και δεύτερον και πιο σημαντικόν, αυτός που το πακετάρει, μου τη βαράει, γιατί σε θέματα που είναι εμφανέστατα, δεν λέω τώρα να κάτσεις να ψηρίσεις τη μαϊμού, να παίρνεις μεγεθυντικούς φακούς και να αρχίσεις να ελέγχεις κάθε αντικείμενο που πακετάρεις, να τρως 5 ώρες να ελέγχεις ένα τέτοιο για να το βάλεις μέσα να το πακετάρεις, όχι, όχι σε τέτοιο βαθμό, αλλά σε, πώς το λένε, σε θέματα τα οποία είναι τόσο εμφανή όσο είναι αυτό, αυτό κάνει μπάμε, το που το έβγαλα δηλαδή το πινάλο από το κουτί, φαίνεται ότι είναι στραβό, δηλαδή ότι είναι στραβοκολλημένο. Δηλαδή αυτός που πακετάρει δεν μπορεί να πει, να το κόψει, να πει όχι ρε παιδιά, μην το στείλουμε αυτό έξω, αυτό το πράγμα εδώ είναι στραβό, πώς θα το στείλουμε έξω, π.χ. Δηλαδή αυτό μου τη δίνει που δεν έχει έστω ένα ελάχιστο quality control, ένα τυπικότατο quality control. Μου την ψιλοβαράει ο Φινιξάγιας, μου την έχει, δηλαδή τώρα με την τέταρτη αγορά αυτή που έκανα τώρα με τον Ντόμπλε, να σας πω την αλήθεια, έχω απογοητευτεί με τα αξεσουάρ του και από μένα θα σταματήσει η σχέση μας με το Φινιξάγια στα αξεσουάρ, θα σταματήσω να παίρνω, γιατί δεν μπορώ να κάθομαι να χαλάω τη ζαχαρίνια μου και όχι μόνο αυτό, δεν γίνεται να κάνω παραγγελία από το Φινιξάγια τώρα και να σταυροκοπιέμαι αν θα μου έρθει σωστό ή όχι και να ρίχνω και ζάρια και να λέω για να ρίξω μια ζαριά, τι θα έρθει, καλό ή ελαττωματικό ή καλό. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα, οπότε τρώει χ για μένα ο Φινιξάκιας, τρελό χ. Εγώ προσωπικά τον ακυρώνω, τέλος, δεν πρόκειται να ξαναπάρω αξεσουάρ του, γιατί μου την ψιλοβαράει έτσι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Αυτό είναι για μένα αδιαφορία τελείως αυτό το πράγμα, είναι έσχος, έσχος. Λοιπόν, αυτό είναι το ράντ μου με το πινελάκι, κατά τα άλλα σαν πινελάκι, αν εξαιρέσουμε δηλαδή αν δεν είχε αυτό το θέμα, μια χαρά, είναι πολύ όμορφο πινελάκι, εννοείται, και κάποια στιγμή θα δω αν το βαρεθώ, που και ο φιόγκος είναι ωραίο σαν χρώμα, δηλαδή το έχει ταιριάξει ωραία, που το έχει κάνει σαν μόκα, να το πω, είναι σαν το μόκα που ήταν το Razor Rock. Πού είσαι Razor Rock? Ναι, να τους. Ο Razor Rockies, που έχουν σχεδόν το ίδιο χρώμα, έτσι, μοκέ στυλ. Δηλαδή το έχει ταιριάξει ωραία σαν χρώμα κλπ. Αλλά ρε μάστορα, ρε φινιξάκια, δηλαδή ήμαρτον, ήμαρτον. Τέλος πάντων, θα μπορούσα να ήταν πολύ καλύτερη η τέτοια, αλλά δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, μου τη βαράει. Ναι. Οπότε αν το βαρεθώ κάποια στιγμή, αυτό το πινέλο έτσι όπως είναι, βασικά αν το βαρεθώ από τη στραβωμάρα του, όχι από το χρώμα του ή οτιδήποτε άλλο, ή από το σχέδιό του, από τη στραβωμάρα του και μόνο μόλις το βαρεθώ, παίζει να το προσπαθήσω να βγάλω αυτό το φιόγκο για να βάλω κανένα άλλο εδώ, κανένα σβένιο, κανένα. Μπορεί να το ρίξω τίποτα άλλο. Θα δω στο μέλλον, στο πολύ, στο βαθύ μέλλον. Λοιπόν, οπότε ναι, Doppler συνθετικό σήμερα. Ο πύργος της πίζας για πινέλο σήμερα. Τι άλλο, αν είναι και αυτές οι βάκοι, επειδή είναι ξυλένιο το σύστημα σήμερα, θα σβήσω με Aqua Brava. Πολύ ωραία, πολύ ωραία αυτό το σερβάκι, έτσι ωραίο άρωμα, ξυλένιο. Αυτά αρχόδια μου. Λοιπόν, πάω να κάνω πρισεϊβάκι και επιστρέφω. Λοιπόν, αδέρφια, επέστρεψα, έκανα πρισεϊβάκι. Δεν θα πάρω το κουτουαλάκι του Aquaman, μου φαίνεται μαλακό είναι, για να δω. Να πάρω έτσι μια ποσότητα. Έτσι έχει τη μαλακότητά του. Το ρίξω εδώ στο μπολάκι, στον πάτο. Τι ωραίο αρωματάκι. Πλάκα πλάκα.
Πιστεύω αρκετό είναι αυτό. Έτσι πειράζει λίγο. Για να δούμε και το φιλανδό. Τι λέει. Έβαλα έτσι και λίγο έτσι νεράκι, λίγο σταγονίτσες. Λοιπόν, βουτάω τώρα εδώ επιτόπου τον πύργο της πίζας. Τεινάζω και πάμε. Μαρέγκα ολέ. Για να δούμε. Φαίνεται. Είμαι στο πλάνο. Είμαι. Μα και αυτό ο φινιξάκια, δηλαδή. Έχουμε πάρει 500 πινέλα. Γιάκι, Razorock, Guess Cosmetic, Simog, μέχρι και Omega που είναι φτηνιάρικα. Έτσι, που είναι δηλαδή σε πάρα πολύ φτηνά, που θα περίμενες να έχουν ελαττώματα γενικά. Και δεν έχω πετύχει δηλαδή πινέλο σε όλα αυτά τα τόσα. Οπότε ρε φινιξάκια εσύ δηλαδή, κάνε ένα ρημάδι quality control εκεί της πλάκας έστω. Εγώ πιστεύω ούτε τα βλέπει καν. Πρέπει να τα δίνουν, να τα συσκευάζουν εκεί οι Κινέζοι, ποιος τα φτιάχνει. Όποια εταιρεία που τα φτιάχνει, τέλος πάντων. Του τα στέλνει και ούτε ασχολείται. Και τα στέλνει έξω. Δεν έχει άλλη εξήγηση. Εκτός υπάρχει και, βέβαια, και άλλη μια εξήγηση. Να είμαι ο μεγαλύτερος γκαρντέμις στον πλανήτη. Παίζει και αυτό. Στο γαλόλα σε μένα. 3 στα 4 σε μένα. Να είμαι τόσο γκαρντέμις. Να πάω να παίξω λότο. Τζόκερ. Να χάσω σίγουρα. Όμως γιατί κέρδισες και ποτέ. Λοιπόν, μαρέγκα. Ο Λε βλέπω εδώ κάνει ωραία μαρέγκα. Γελιστερή η μαρέγκα του, θα έλεγα. Του Φιλανδού. Μου φαίνεται δεν περιέχει τ' άλλο, πρέπει να είναι, αν μου πεις, λέει 100% natural. Αλλά ναι, δεν νομίζω να, δεν έχει τ' άλλο. Ζεγκανίσιο είναι. Ωραία μαρέγκα, μπράβο. Σαν οπτικό μιλάω πάντα. Πολύ ωραία. Είμαι πανέτοιμος. Λοιπόν, για πάμε. Ας το δω αυτό. Πάω να βρέξω φάτσα. Πώς λένε οι ξένοι, wet the face. Βρέξε τη φάτσα στα ελληνικά.
Είναι οριακά τεράστιο το πινέλο. 26 άρι. Οριακά. Εντάξει, ωραίο είναι. Σαν μέγεθος. Τα αισθητικά, βασικά τα πινέλα τα αισθητικά για μένα, τουλάχιστον για, για τα γούστα μου, να το πω έτσι. Θα έλεγα στα 26 χιλιοστά. Γιατί έφαγα μάρεγκα. Για πρωινό. Στα 26 χιλιοστά πιστεύω είναι μέχρι εκεί είναι καλά. Από 20, δηλαδή 24-26 αυτά τα 2 χιλιοστά, τα 2 μεγέθη. Ποιο λέω τα 2 χιλιοστά. Αυτά τα 2 μεγέθη είναι ωραία. Σε φυσική τρίχα όπως ο ασβός, επειδή τα ασβένια ανοίγουν, για μένα αρχίζουν να με ενοχλούν από τα 24 και πάνω. Το 24 είναι οριακό το μέγεθος. Το 26 είναι υπερβολικό γιατί ανοίγει πάρα πολύ, πιο πολύ από αυτό το σχετικό εννοείται. Επειδή είναι η τρίχα μαλακές λέω, φυσικές. Και στα χείρου επίσης, εντάξει. Στα αισθητικά ωραία, 26 άρι, εντάξει, είναι ανοιχτό είναι, θα έλεγα. 22 ίσως έρθει πολύ μικρό στο αισθητικό, γιατί δεν ανοίγουνε, εννοείται, γιατί είναι αισθητικά. Οπότε στα αισθητικά τα 20 διάρια είναι ίσως λίγο μικρούτσικα. Όχι ότι δεν ξυρίζεσαι, αλλά όπου η μαρέγκα του είναι πάρα πολύ ωραία σε υφή. Δωρε το Φιλανδό. Θα τους βάλω λίγο νεράκι. Έχει πολύ και πολύ εύκολα μαρέγκα θα έλεγα κάνει. Να το λίγο από εδώ. Δεν θυμάμαι πόσα, είχε 6-7 γεύσεις, είχε όλες και όλες. Αν θυμάμαι καλά, στο site του Nordic, είχε κάτι Black Rose, κάτι Juniper και έχει γεύσεις, πώς το λένε, μονόπαντες, όχι ένα τέτοιο, Juniper ή Sandalwood ή Black Rose. Δεν έχει, ξέρω εγώ, τρελά αρώματα. 500 μαζί. Δηλαδή είναι μονότυπα τα αρώματά του. Για πάμε, για πάμε να δούμε. Έτοιμος. Πού είσαι πράσινη κουλτούρα. Green cult. Τα γένια είναι 2 ημερών. Και πάμε. Ωραία ορίστε εδώ πέρα. Δεν θα έλεγα ότι φτάνει γιατί την ολισθηρότητα του C6 παράδειγμα, μια που αναφέρω το φινιξάκια, μια που τα έχω με το φινιξάκια σήμερα. Αν και εντάξει με το σαπούνι του εννοείται το C6 δεν έχω κάποιο παράπονο, εννοείται.
Αλλά έχει αρκετά καλή λουλιστερότητα, μπράβο, το Nordic. Α, μπούζι. Μηχανάρα η Green Calte. Μηχανάρα. Η version 2 πάντα μιλάω. Την πρώτη δεν την έχω, δεν την ξέρω. Όπως είπα και στο βίντεο, λέγανε ότι είναι κάργα επιθετική. Αλλά αυτή εδώ είναι γλύκα. Πολύ ωραία μηχανή. Πάμε. Βου ημίχρονο. Το άρωμα του ήρθε λίγο ακόμα, μαραγκαρισμένο, από ότι είναι στο, είναι περίπου στη μέση, γύρω στο 5, να πω, σαν ένταση. Δηλαδή είναι, το είναι πιο έντονο τώρα. Αρκετά. Δεύτερο χέρι επί το κλίστον. Δεν θυμάμαι ποιος άρχοντας με ρώταγε, κάποιος με ρώταγε. Γιατί στο δεύτερο χέρι πινελάρεις. Εντάξει, δεν έχουν μείνει και πολλά. Το δεύτερο χέρι είναι πολύ λίγα η γένεια που έχουν μείνει, οπότε το να κάνεις να σβουρίζεις και να ερεθίζεις και τη φάτσα, εντάξει, όχι με τα αισθητικά είναι και μαλακά πινελάκια, δεν έχει τόσο θέμα, αλλά με τα χείρου ιδίως, να κάτσεις τώρα να σβουρίζεις τη φάτσα στο δεύτερο χέρι που δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτα, εγώ τουλάχιστον, εντάξει, δεν το, περισσότερο πινελάροντας το πάω στο δεύτερο. Ωραία μαρέγκα όμως κάνει, σαν υφή είναι, έχει πάρα πολύ ωραία μαρέγκα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι έχει μέσα, ο πύργος της πίζας. Να σκορπίσουμε έτσι λίγο την αγάπη της μαρέγκας. Πολύ ωραία μαρέγκα, ε. Πάμε, βου ημίχρονο. Αχ. Οκ, σαπουνάκι είναι, αλλά τώρα... Τώρα αυτό σκέφτομαι. Τώρα για τα 25 ευρώ που το έχει στο site του. Μου φαίνεται οριακά παρά είναι. Δηλαδή να ήταν γύρω στο κοσάρικο. Θα πω ναι, εντάξει, μπορεί και θα το έπαιρνα. Εντάξει, 13 λίρο εννοείται. Για... Αυτό είναι προσφορά.
Εννοείται δεν θα είναι συνέχεια. Στα 13, για 13 λιράκια αξίζει και με τον παραπάνω, εννοείται. Δηλαδή για 15 ευρώ περίπου. Αλλά τώρα για 25. Κάτι βαγλάχαμε εκεί. Εισφάχτηκα. Θα δείξει. Μάλλον εισφάχτηκα. Λοιπόν, για πάμε να ξεβγάλουμε. Έχει ολισθηρότητα και τώρα που ξέβγαζα δηλαδή. Ωραίο πράγμα. Άκουα μπράβα. Για να ρίξουμε και την άκουα μπραβέτα. Ωραίο αρώμα και αυτή η άκουα μπράβα. Ωραίο, δεν έχει ούτε τσουξίματα, ωραία προστασία έχει αυτό, θα έλεγα. Δεν νιώθω έτσι κάτι τσουξίματα, καλά εδώ. Νιώθω κάτι έτσι επειδή το σφάξα εδώ. Μάλλον το φάγα λάχανο. Αλλά εδώ στο λαιμό και σε αυτά δεν νιώθω κάτι, οπότε καλό είναι και σαν προστασία, θα έλεγα. Λοιπόν, βάλω καπάκι εκεί. Λοιπόν, Φιλανδός. Ωραίο σαπουνάκι, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή θα το κατέτασα. Πού να το κατετάσω, θα έλεγα λίγο πιο κάτω, ένα τσικ πιο κάτω από τα Ariana & Evans. Θα έτσι μια σκάλα πιο κάτω από τα Ariana & Evans, έτσι κάπως. Αν μπορούσα να τα πω. Εντάξει, 25 γιούρια. Δεν ξέρω, εντάξει, για τα προσωπικά μου δεδομένα δεν θα το προτιμούσα έτσι τόσο ακριβό. Άμα είχε κανένα 20 ευρώ, εκεί κανένα 18 ευρώ, 20 ευρώ, εντάξει, οκ, okay, θα ήταν, πιστεύω. Εντάξει, είναι βέβαια 140 γραμμάρια, αλλά αυτά εκεί περίπου. Εκεί περίπου το κατατάσσω εγώ, έτσι μια σκάλα πιο κάτω από τα Ariana. Πάντως έχει ωραίο άρωμα, ωραία μάρκα κάνει, καλή ολισθηρότητα έχει, ωραία προστασία έχει, δεν μπορώ να πω, δεν είχα θέμα, εντάξει, οκ, okay, σαπουνάκι είναι, δεν είναι κάτι, αλλά εντάξει, υπερτιμημένο θα έλεγα. Για 13 λιράκι, για την προσφορά δεν το συνιστώ, δεν το συζητώ, λέω, και λέω το συνιστώ, δεν το συζητώ, είναι απίστευτο για 13 λιράκια. Εννοείται. Αλλά εντάξει, αυτό είναι προσφορά μία στο τόσο. Αυτά, αρχοντία μου. Άλλη διαξερισματάρα έλαβε τέλος. Σας χαιρετώ. Χαίρεστε!